μαζί μας ο Χρήστος Βλάχος, προπονητής του Απόλλωνα Χαλανδρίου, μετά την ήττα 4-0 εδώ στην Λιγουπολή από την Διάνα. Μια παρένθεση για εσάς μετά τις δύο πολύ καλές νίκες απέναντι στον Αθηναϊκό και την Δόξα Αβύρωνος. Και πλέον πάτε για μια τριάδα φωτιά που λέμε με Άγιο Ηρώθεο, Αγίους Αναγύρους και την Πεύκη. Η δική σου σκέψη για αυτό το παιχνίδι, coach, και μετά θα μιλήσουμε για τη συνέχεια. Σε αυτό το παιχνίδι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εξ αρχής. Και το αποτέλεσμα της προηγούμενης εβδομάδας της Λιάνας μας το έκανε πολύ δύσκολο και το ξέραμε. Στο πρώτο 20 λεπτά υποστήκαμε μια πολύ μεγάλη πίεση από την αντίπαλη ομάδα της Γιάννας. Μάλιστα ήταν πολύ σωστά σε προσέγγιση τακτικά από τον κύριο Κουσάνα η προσέγγιση του στο πώς θα μαρκάρει, πώς θα μας πιέσει ψηλά. Μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα εκεί, δεν πήραμε σωστές αποφάσεις. Η Γιάννα μπορεί να μην ευτύχησε να σκοράρει σε εκείνο το διάστημα. Σκόραρε λίγο μετά, που ακόμα και στον τρόπο που μαρκάραμε ήμασταν πολύ λάθος. Δηλαδή εκεί είναι τα μεγαλύτερα παράπονα που έχω εγώ στην πρώτη φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο πλέον δεν διαχειριστήκαμε ίσως και την ψυχολογία. Προσπαθήσαμε, δεν έχω παράπονα από τα παιδιά την προσπάθεια. Αλλά παίζει ρόλο και η τακτική προσέγγιση του αντιπάλου, αλλά και η δυναμικότητα του αντιπάλου, που ήταν σαφώς ανώτερη και πολύ δίκαια πήραν το αποτέλεσμα. Κάθε τι που συμβαίνει, θεωρώ ότι μπορείς να πάρεις θετικά πράγματα ανάλογα από την προσέγγιση που έχεις εσύ. Νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να μάθουμε πράγματα, να τα πάρουμε και να μας βελτιώσουν ώστε να γίνουμε καλύτεροι στη συνέχεια. Είχατε κομβικές απουσίες και το λέμε αυτό γιατί είναι έμπειρα παιδιά όπως ο Αγκόλη, ο Ψάλλας και ο Κανδεράκης που δεν μπορούν να λείπουν από την ομάδα. Έστω και ένας από αυτούς να λείπει, κυρίως στον άξονα που είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει και μια ισορροπία. Πόσο κόστησαν αυτές τις απουσίες και σε τι κατάσταση είναι εν ώψη και των τριών παιχνιδιών που ακολουθούν? Κοιτάξτε, παρόλο και που τα τρία παιδιά είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες και παίχτες σημαντικοί για μας, νομίζω και για οποιαδήποτε ομάδα ως προσωπικότητα, δεν θα σταθώ σε αυτό το κομμάτι γιατί το θεωρώ μια δικαιολογία. Θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν ευκαιρίες και δίνονται ευκαιρίες, οπότε εκεί έπρεπε να εκμεταλλευτούμε ίσως λίγο κάποια άλλα στοιχεία άλλων παιχτών που μπήκανε μέσα. Δεν στάθω σε αυτό ως δικαιολογία. Θεωρώ ότι έπρεπε να ήμασταν καλύτεροι και ατομικά και ομαδικά σε κάποια σημεία και να παλέψουμε το παιχνίδι με αυτούς που ήμασταν εδώ αυτή τη στιγμή. Ωραία, και πάμε τώρα στη συνέχεια. Είχατε πάρει ένα καλό boost με τις δύο νίκες. Γενικότερα ήρθαν και οι βαθμοί που θέλατε. Και πλέον έχετε παιχνίδια τα οποία είναι σημαντικά και για τους αντιπάλους σας αλλά και για εσάς. Και μιλάμε για ομάδες οι οποίες στην ουσία η μία είναι αρκετά ιστορική, ο Άγιος Ηρώθεος και η Αγιανάργη, οι δύο ομάδες των Δυτικών. Και η Πεύκη, η οποία είναι από κάτω εδώ και πολύ καιρό στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Και μάλιστα έρχεται και από μια ήττα με τους Αγίους Αναγύρους στο μεταξύ τους παιχνίδι. Πώς το βλέπετε αυτό και γενικότερα πώς θα πάτε αυτά τα παιχνίδια, με τι προσέγγιση? Εντάξει, η προσέγγιση δεν αλλάζει. Είναι παιχνίδι. Εμείς τώρα πρώτα πρέπει να αναλύσουμε αυτό το παιχνίδι, να μάθουμε από αυτό και να χρησιμοποιήσουμε αυτά που θα μάθουμε για το επόμενο παιχνίδι. Και τα τρία σωματεία είναι πολύ ιστορικά και μην ξεχνάμε, για μένα δεν θα κρυθεί σε αυτά τα τρία παιχνίδια, παρότι μπορεί να είναι σημαντικά, γιατί οι ομάδες θα αλλάξουν πολύ και το Δεκέμβρη. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν ομάδες που θα ενισχυθούν, θα δούμε ένα άλλο πρωτάθλημα από το Δεκέμβρη. Παιχνίδι, παίρνουμε, μαθαίνουμε, κερδίζουμε ή παίρνουμε βαθμούς και προχωράμε παρακάτω. Έχοντας φτάσει στο 1 τρίτο του πρωταθλήματος, γενικότερα θεωρείτε ότι είναι η συγκομιδή αυτή που θα έπρεπε να είχατε ή σε κάποια παιχνίδια έχετε αδικήσει και τον εαυτό σας? Όχι, η συγκομιδή είναι αυτή που θα έπρεπε πάνω κάτω να είχαμε. Υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που μας οδήγησαν στο κακό ξεκίνημα. Αλλά από τη στιγμή που τα προβλήματα ήταν υπαρκτά, αυτή έπρεπε να είναι η συγκομιδή. Πάνω κάτω αυτή θα έπρεπε να είναι. Ωραία. Νομίζω ότι θα είναι και πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα έχετε και τον κόσμο στο πρόγραμμα σας στα επόμενα παιχνίδια, γιατί είναι μια δύναμη για εσάς. Και το ότι έχετε αυτά τα παιχνίδια τα περισσότερα εντός έδρας στο πρώτο γύρο είναι σημαντικό, αυτό που είπατε κιόλας, ότι ακόμα οι ομάδες έχουν αυτή τη μορφή μέχρι να αλλάξουν και να έχουν ένα άλλο προφίλ πιο ανταγωνιστικό στο δεύτερο γύρο. Δεν ξέρω, Κώστα, αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Ναι, εγώ θα ήθελα κάτι, γιατί είναι σημαντικό να τα προβάλλουμε αυτά, να προβάλλουμε τα θετικά πρότυπα και όχι τα αρνητικά. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τη φιλοξενία της Διάνας και τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της Διάνας, γιατί όποτε ερχόμαστε εδώ έχουμε μια υποδοχή που έτσι πρέπει και έτσι αρμόζει να είναι το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και εννοείται ότι θα τα αποδώσουμε στο δεύτερο γύρο. Ωραία, αυτός ήταν ο Χρήστος Βλάχος, τον έχουν πάρα πολύ την εντυπωσία εδώ μετά την ήττα του Απόλλωνα Χαλανδρίου στην Λιγουπολή από την Διάνα. Καλή συνέχεια, coach, με υγεία. Να είσαι καλά.